Στάθμινο. Ο κύριος Θανάσης Χαριτάκης μας περιμένει εκεί, υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Βασιλείου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σφαγενέκη. Κύριε Χαριτάκη, η αλήθεια είναι ότι είστε υποψήφιος σε ένα δήμο ο οποίος έχει πάρα πολλές ομορφιές. Έχει όμως και πολλές ανάγκες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό, στις ανάγκες τις οποίες εσείς εντοπίζετε για το Δήμο και ευελπιστείτε να είστε στο τιμόνι του Δημαρχείου για να λύσετε τις ανάγκες αυτές. Να ξεκινήσουμε από το δίκτυο, προφανώς είναι το ζήτημα που προηγείται. Εκτός από το οδικό δίκτυο, άμεση ανάγκη έχει το αγροτικό δίκτυο. Mm-hmm. Γιατί όποια πρωτογενής παραγωγή έχει μείνει ακόμα στον τόπο μας, δυσκολεύει με το αγροτικό δίκτυο που είναι σμπαραλιασμένο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αγροτική οδοποιία, καταλαβαίνω, οδοποιία συνολικά. Είναι εύκολη η πρόσβαση στον Δήμο σας? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο βάζουμε σε όλους τους Δήμους, πόσο μάλλον όταν είναι της ενδοχώρας Δήμη. Η πρόσβαση, αν εννοείται στα χωράφια, στους χώρους παραγωγής, με τα αυτοκίνητα είναι δύσκολη. Η πρόσβαση εννοώ στο Δήμο, στην περιοχή. Εγώ ως Νικολέτα έρχομαι και θέλω να σας επισκεφτώ. Είναι εύκολο? Είναι καλός ο δρόμος? Είναι υπάρχει καλό οδικό δίκτυο? Είστε ικανοποιημένος από αυτό? Η πρόσβαση είναι εύκολη, αλλά το δίκτυο είναι και αυτό μπαραλιασμένο. Από άκρου σ' άκρο. Από την Παλέα δηλαδή που ξεκινάει ο Δήμος μέχρι την Αγία Γαλήνη και, και η ενδοχώρα, το δίκτυο είναι σπασμένο. Mm-hmm. Άλλες προτεραιότητες δικές σας, ό,τι έχει να κάνει με με τον Δήμο, με την αυτοδιοίκηση? Δεύτερο θέμα είναι η υγεία. Το κέντρο υγείας στο Σπύλι, χρόνο με το χρόνο, αποδυναμώνεται. Mm-hmm. Ακόμα και απλές εξετάσεις αίματος μεταφέρονται στο Ρέθυμνο για να γίνουν. Σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία να σκεφτείτε για να μεταφέρει το υλικό προς εξέταση στο Ρέθυμνο. Άρα λοιπόν, εκτός από το κέντρο υγείας το οποίο έχουν διαπιστώσει ότι είναι σε κακή κατάσταση, ότι πρέπει δηλαδή να αποκατασταθεί το κτηριακό, θέλει και το έμψυχο υλικό, γιατροί, νοσοκόμοι, διοικητικό προσωπικό και τα μηχανήματα. Για να λειτουργεί, να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος αποτελείται περίπου από 60 χωριά. Τα χωριά τα επισκέπτεται συνήθως μια μέρα τη βδομάδα αγροτικός γιατρός. Αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Μάλιστα. Τουρισμός και αγροτικά προϊόντα. Και στα δύο έχετε πολύ μεγάλο κομμάτι. Έχει η περιοχή σας και ο Δήμος σας. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για την ανάπτυξη αυτών των δύο τομέων ή ακόμα και τη διασύνδεσή τους? Εμείς πιστεύουμε ότι η παραγωγή και στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό πρέπει να σχεδιαστεί κεντρικά. Δεν είναι θέμα μονάχα του Άι Βασίλη, των αγροτών του Άι Βασίλη, η παραγωγή. Τα προβλήματα στην αγροτική παραγωγή είναι πάρα πολλά. Τώρα πλησιάζει η εποχή που πρέπει να γίνει δακοκτονία. Δακοκτονία τα τελευταία χρόνια γίνεται ενδεικτικά. Τι παραγωγή λοιπόν θα προστατευτεί, ποια ποιότητα θα παραχθεί? Δεν έχει όμως και ένας Δήμος τις δικές του ευθύνες ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Είτε αυτό λέγεται άρτευση, είτε αυτό λέγεται αγροτική οδοποιία. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες περνούν από τον Δήμο. Βεβαίως. Βεβαίως και αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η επερχόμενη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Εμείς, σαφώς, στις προτεραιότητες μας είναι να γίνει αυτό το έργο,
γνωρίζοντας βέβαια ότι η υποχρηματοδότηση έχει φτάσει στο 63% και θα είναι έντονη η διεκδίκησή μας από το κεντρικό κράτος. Mm-hmm. Γιατί χωρίς λεφτά σαφώς δεν μπορεί να γίνουν τέτοια έργα. Εμείς δεν είμαστε της λογικής να αποκτήσουμε χρήματα βάζοντας νέους φόρους. Εμείς πρόγραμμα έχουμε να μειώσουμε τη φορολογία στους αδύναμους. Άρα και την μείωση και των δημοτικών τελών, κύριε Χαριτάκη. Κατηγορίες, θα γίνει κατηγορίες. Δεν γίνεται ας πούμε να πληρώνουν ακριβότερα τέλη π.χ. τα τουριστικά δωμάτια, τα απλά τουριστικά δωμάτια από τα τετράστερα και τα πεντάστερα ξενοδοχεία, όπως ισχύει σήμερα. Mm-hmm. Αυτό θα αντιστραφεί με εμάς, να είσαστε σίγουροι. Μάλιστα, άρα θα μπουν κριτήρια προς τα δημοτικά τέλη, τουλάχιστον πιο αυστηρά έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και πιο συγκεκριμένα με οικονομικούς όρους, έτσι. Βεβαίως, ενισχύοντας τα χαμηλά λαϊκά στρώματα και ρίχνοντας τα βάρη στους έχοντες και κατέχοντες. Mm-hmm. Κύριε Χαριτάκη, πριν να κλείσουμε το δικό σας, τον κάλεσμα προς τον κόσμο που μας βλέπει, προς τους δημότες της περιοχής σας, γιατί λοιπόν να ψηφίσουν τη δική σας την παράταξη? Λοιπόν, να ψηφίσουν τη Λαϊκή Συσπήρωση Δημοτικές και Περιφερειακές, το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, γιατί θα το βρουν μπροστάρι. Είναι οι μόνοι πλέον που αγωνίζονται για τα δικαιώματα του λαού. Και η επόμενη μέρα θα βρει, αν το κόκκινο ψηφοδέλτιο είναι αρκετό, θα μοσχοβολάει η επιλογή μιας καλύτερης ζωής. Και δεν θα βρωμοκοπάει φόβο η επόμενη μέρα. Ας τη σκεφτεί καλά ο Άι Βασιλιώτης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.